Περισσότερα από 400 πακέτα με τρόφιμα μοιράστηκαν σήμερα σε ανθρώπους άπορους στους 5 Δήμους του νομού Ρεθύμνου. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου στο πλαίσιο της επικείμενης λειτουργίας του κοινωνικού παντοπολίου. Σήμερα, σε συνεργασία με το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τους εθελοντές αλλά και όλους τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας και κυρίως με το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, γίνεται ακόμη μια μεγάλη διανομή τροφίμων σε οικογένειες δικαιούχων, σύμφωνα με καταστάσεις που μας έχουν φέρει Βοήθεια στο Σπίτι από κάθε Δήμο, αλλά και τις καταστάσεις των δικαιούχων που έχει ετοιμάσει η δική μας υπηρεσία. Και εν ώψη του Πάσχα βέβαια, για να ανακουφίσουμε ορισμένους συμπολίτες μας που ασφαλώς θα έχουν ανάγκη τα τρόφιμα αυτά. Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνεργασία με τους ανθρώπους που εργάζονται στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι συγκέντρωσαν τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά και μετά την συγκινητική ανταπόκριση πολλών επιχειρήσεων συγκεντρώθηκαν τρόφιμα τα οποία παραδόθηκαν σήμερα εν ώψη και των Άγιων Ημερών του Πάσχα. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά, ειλικρινά το λέω μέσα από την καρδιά μου, όλους τους χορηγούς και όλους τους ανθρώπους, είτε επιχειρηματίες είναι αυτοί, είτε ενώσεις, είτε φορείς, οι οποίοι είτε μεμονωμένοι συμπολίτες μας, οι οποίοι με συγκινητική θα έλεγα προσφορά, έρχονται, αφήνουν τα τρόφιμα εδώ πέρα για τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη και αυτό μας δίνει και εμάς δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε, γιατί όπως έχουμε πει σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, τώρα θα αποδείξουμε οι Ρεθυμνιώτες, οι Κρητικοί, οι Έλληνες, το φιλότιμό μας και τον πολιτισμό μας, να μην επιτρέψουμε σε κανέναν άνθρωπο να πεινάσει και να μην επιτρέψουμε κανένα παιδί να μην έχει ένα κουτί γάλα να πιει. Η διανομή των τροφίμων στους 5 Δήμους θα συνεχιστεί έως ότου ξεκινήσει η λειτουργία του κοινωνικού παντοπολίου στην οδό Ζαμπελίου, η οποία καθυστερεί για γραφειοκρατικούς λόγους, καθώς δεν έχει γίνει ακόμα η μετακόμιση των υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας που πλέον ανήκουν στο Δήμο Ρεθύμνου. Προσπαθούμε να λειτουργήσουμε το κοινωνικό παντοπολίο στο Ρέθυμνο στα πλαίσια της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ήδη ένας μικρός χώρος έχει ετοιμαστεί για καθαρά τεχνικούς, ας πούμε, γραφειοκρατικούς λόγους. Περιμένουμε να βιάσουν οι δύο αίθουσες ακόμα από το Δήμο Ρεθύμνου, έτσι ώστε να λειτουργήσει κανονικά σαν κοινωνικό παντοπολείο με τους όρους και τις προϋποθέσεις και του νόμου αλλά και της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.